Έφερα το κοριτσάκι μας εδώ ένα τίμιο Y2K, δεν είχε όμως αποδοχή. Δεν ξέρω τι έγινε. Πάμε να δούμε τι έχει φέρει σήμερα για τη συνέντευξη την οποία πρόκειται να δώσει η Ελεάνα Δαρύβα. Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila. ¿Y dónde está mi gente? Me fago se la tete. ¿Y dónde está mi gente? Άμα πας έτσι συνοφριωμένη στη συνέντευξη, να ξέρεις από τώρα δεν πάει πάρα πολύ καλά. Sorry κιόλας, ε. Καλά τα λες, συμφωνώ. Ναι. Πού πάω σήμερα? Λοιπόν, σήμερα πηγαίνω σε περιοδικό μόδας για να αναλάβω τα social media τους. Το τι θα ανεβάζουν, κάθε πότε θα το ανεβάζουν. Το υλικό συνήθως είναι έτοιμο, αλλά μπορώ κι εγώ να προτείνω πράγματα. Αυτά. Είμαι ένα κορίτσι που ασχολείται με το Instagram. Έχω εικόνες. Αυτά. Αυτά. Αφού αυτά, ας βαθμολογήσουν και τα κορίτσια. Πρωί, είναι πρωί στις 11. Πώς λέμε η φαντασία στην εξουσία, δεν έχουμε την ποικιλία σε βαθμολογία, ένα τέτοιο πράγμα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, γιατί έχεις να ακούσεις πολλά και διαφορετικά πράγματα. Από το 1 μέχρι το 4. Μιλάμε τώρα, τις έχεις τρελάνει, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Μ' αρέσει, έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρουν πώς θα σε ψυχολογήσουν. Γεωργία, έχεις βάλει ένα. Εγώ δεν καταλαβαίνω το 3 και το 4 που έχουν βάλει τα κορίτσια. Προφανώς για να βάλεις ένα. Το θεωρώ πάρα πολύ safe εικόνα. Μου κάνει τελείως αδιάφορο, δεν βλέπω καμία πρόταση, είναι αυτό που λέει η Διονυσία, ότι δεν θα γύρνα για να με κοιτάξει με τα σήματά μου, δεν θα γύρναγα για κανένα λόγο να πω ότι ναι, η κοπέλα ξέρει από μόδα. Μου είναι για μένα πολύ, πολύ αδιάφορο look. Και πόσο μάλλον και να δίνεις ένα στοιχείο, έστω να την κοτσίδα στα μαλλιά σου και να δίνεις το μαλλί σου, κοτσίδα, αλλά να φαίνονταν το μαλλί σου, δηλαδή κάτι να δω. Τίποτα, δηλαδή, εμένα μου είσαι πολύ μουντή, πολύ αδιάφορη. Δεν βλέπω τίποτα. Μηδέν από μηδέν, μηδέν δηλαδή. Και πραγματικά μπορεί να κάνω λάθος και να είμαι λάθος. Και άμα είμαι λάθος, ζητάω συγγνώμη για την τόσο υψηλή βαθμολογία που έχουν πάρει τα κορίτσια. Τι βλέπουν που δεν το είδα εγώ σήμερα. Λες να μια κακοντημένη κοπέλα, δηλαδή. Μια αδιάφορη κοπέλα σίγουρα. Σίγουρα. Ένταση έστω στα μαλλιά σου. Δηλαδή, μόνο και μόνο αν έβλεπα την κοτσίδα τη, την αλογουρά τη, που είναι τόσο ωραία μαλλιά. Δεν είναι δηλαδή, Ελεάνα, ούτε το πρόσωπο δεν μ' αρέσει. Ούτε το, δηλαδή, απορώ. Απορώ με τι βαθμολογίε, πραγματικά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό που εδώ βλέπω. Καλά, ρε η Γεωργία, η υπερβολή σου τώρα στα λόγια είναι μεγάλη. Ρε κορίτσι μου, όταν είσαι εσύ πάνω. Για να μιλήσω εγώ που παίρνω τις χαμηλότερες βαθμολογίες. Δεν θα σου δώσω εγώ το λόγο τώρα. Δεν ποτέ να απορώ. Γιατί συνήθως αυτά που βάζουμε πάνω κάτω ταιριάζουν. Απλώς δεν χρειάζεται τόση υπερβολή. Έχεις βάλει πάρα πολύ πάθος στο να ακυρώσεις αυτή την εμφάνιση. Μπορείς και πιο χαλαρά. Μπορείς και πιο χαλαρά. Το ξέρω ότι μπορείς. Πάμε δυνατά. Είμαι ο εαυτός μου και δεν θα αλλάξω ούτε για σένα, Ελεάνα μου, ούτε για κανένα. Δεν σου ζητάω να αλλάξεις. Έτσι μιλάω. Αυτό τον τόνο έχω. Μιλάς σαν να βλέπεις κάτι. Το χειρότερο, γενικότερα, εγώ όταν μιλάω, κάνω και διάφορες κινήσεις. Δεν μιλάω για την κίνηση. Και εκφράσεις. Δεν μιλάω για την κίνηση. Γιατί μιλάς, για να καταλάβω. Είπα για το πάθος σου, το ωραία, γενικότερο. Όταν μιλάω, λοιπόν, και θες, όταν θες να κάνουμε συνομιλία, εξήγησε μου πώς θες να σου μιλάω για να σου μιλάω. Όχι, από όχι, όπως θέλεις. Απλά θα μπορούσες να μην το ακυρώνεις τόσο πολύ. Μα αφού δεν μ' αρέσει, το ακύρωσα με τη βαθμολογία. Το κατάλαβα. Και αιτιολογώ τη βαθμολογία μου. Ναι, Διονυσία, εσύ έβαλε το ένα επειδή δεν σου αρέσει ή επειδή είπε και το έκανε. Όχι, αν μου άρεσε θα τι έβαζε παραπάνω. Δεν είναι. Αλλά θα... Αφού είπε πριν έκανε δήλωση. Αφού δεν έκανε δήλωση. Λοιπόν, πες μου που είναι η πρόταση. Γιατί εγώ από σένα περιμένω πιο. Από εδώ και πέρα θα σας βλέπω διαφορετικά. Εγώ σε έχω σαν στυλίστρια, περιμένω πολλά από σένα. Για πες μου, πού είναι. Καλά, τώρα έχεις ένα ύφος ηρωνικό και. Αυτή και εσύ είναι το ίδιο ύφος. Το οποίο, όχι, ναι, από χθες. Επειδή σου βάλα έναν άσο, στον ένα μήνα που είμαστε εδώ, ήταν ο δεύτερος νομίζω που σου βάζω. Δεν τους μετράω. Απλά. Δεν με νοιάζει να τους μετράς. Εγώ. Λοιπόν, τους μετράς, γιατί είμαι προηγουμένος. Ποια είναι η πρόταση, εγώ αυτό που έχεις φτιάξει, ωραίο, μια χαρά είναι, το έχουμε δει πολλές φορές, της μητέρας μου
Το δερμάτινο που έφερα προχθές νομίζω είχε περισσότερο 6, είναι 47 χρόνων. Αυτό το έχω δει πολλές φορές. Κοίταξε, είτε κάνω πρόταση, είτε δεν κάνω. Είτε ρισκάρω, είτε δεν ρισκάρω. Όχι, αγαπητέ. Βλέπω ότι τα τσιγιοργία που πήρε σήμερα. Γεωργία, πολύ καλά. Άσε με να μιλήσω. Τι ρισκάρει, δεν ρισκάρει. Γενικά, Γεωργία. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπω ένα τζιν, ένα άσπρο πουκάμισο και κάτι μπέζε από πάνω. Ποια είναι η πρόταση? Μη είπα πριν. Το πρόσωπό σου δεν μου αρέσει καθόλου, είσαι χλωμήλες και αν πραγματικά έχεις κάτι, σου ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν βλέπω τώρα, θα μπορούσες να βαφτίσεις να είσαι λίγο καλύτερη, γιατί βγήκες εδώ πάνω. Δεν βλέπω κάτι. Και τελικά, δεν σημαίνει. Το ένα το έβαλες γιατί δεν βλέπεις κάτι ή επειδή είπες ότι θα τη βάζεις ένα? Και δεν βλέπω και από εδώ και πέρα. Θα τη βάζεις ένα, αυτό ρωτάω τόση ώρα. Αν δεν βλέπω κάποια πρόταση και δεν μου αρέσει κάτι και στη μορτασία και στη φτιάχνα. Μα έτσι ούτως ή άλλως, βάζετε όλες ένα. Εσύ έκανες από μια δήλωση πέρα, για την Ελεάνα εδώ. Ναι, για όλες την έκανα, όχι μόνο για την Ελεάνα. Τένι, τι ήθελες να πεις? Εγώ βλέπω ότι δεν είναι η Ελεάνα, γιατί σε αυτή τη θέση έπρεπε να δώσει. Δηλαδή, μ' αρέσει ό,τι έχει κάνει, εκτός από το σακάκι και την τσάντα. Λίγο παραπάνω, ναι, τα χείλη να τόνιζες έτσι, λίγο χρώμα, όχι πάρα πολύ. Πάω πολύ πρωί, γι' αυτό δεν έδωσα. Το μαλλί όντως θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Τα μαλλιά δεν με πειράζουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μέσα που κάνει, αλλά το απ' έξω, αυτό το ζακιτάκι και η τσάντα, χαλάει δηλαδή αυτό το Ελεάνα που θέλει, πρέπει να δείξει. Η λάθος τσάντα είναι Ελεάνα παρόλα αυτά. Δεν μου κολλάει και το σακάκι μου είναι λάθος. Γι' αυτό και έβαλα δηλαδή το μέσα, αλλά το απ' έξω χαλάει όλο το στυλ. Όλο το Ελεάνα δηλαδή. Δεν μου κάνει σαν να μην είσαι εσύ. 2,4 είναι ο μέσος όρος από το κορίτσι. Για να δούμε τι θα πούνε οι κριτές. Καλή επιτυχία.